δικιά σου τη ματιά. Μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μια φωτογραφία, κομματάκια δυο, έχω να σε δω. Χρόνια στη αστεία, κι αν ό,τι κολλάω, σε ξανακοιτώ. Πιο όμορφη θα βρω, δείχνεις μου όσο πάω. Όλα είναι ίδια, αν δεν τα αγαπάς. Όλα μένουν ίδια, άμα δεν τα πας. Κι όλα αυτά που είναι, γίνονται ξανά. Μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Στην καρδιά σου καίει μια μικρή φωτιά, κι από τη ματιά ένα φως που ρέει. Σαν φωτοβολίδα μες στη νύχτα σκάει, κι ας ξαναγυρνάει πίσω η σελίδα. Σαν φωτοβολίδα μες στη νύχτα σκάει, κι ας ξαναγυρνάει πίσω η σελίδα. Όλα είναι ίδια, αν δεν τα αγαπάς. Όλα μένουν ίδια, άμα δεν τα πας. Κι όλα αυτά που είναι, γίνονται ξανά. Μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ είμαστε στον Golo Star TV με τον Τάσο Χατζιπαράσκου, που έχουμε την κουβέντα, μάλλον όχι την κουβέντα, κάνουμε ανάλυση του ελληνικού συντάγματος. Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο, σε ένα σημείο, περίπου στη μέση, από τα πρώτα 25 βασικά θεμελιώδη άρθρα του συντάγματος. Δεν ξέρω, Τάσο, αν ήθελες να συνεχίσουμε παρακάτω ή να θέσουμε στους ακροατές, μάλλον όχι να τους πούμε τους ακροατές να θέσουν ερωτήματα μέχρι αυτή τη στιγμή ό,τι έχουμε αναφέρει. Αν θέλουν κάτι να διευκρινίσουμε κάτι παραπάνω. Ας πούμε, όποιος έχει ερωτήματα βεβαίως μέχρι, θα τα καταθέσει. Μέχρι εδώ και να έρθουμε στο σήμερα βάσει μέχρι αυτή την ώρα όσα έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμής για το Σύνταγμα μέχρι αυτά τα άρθρα που έχουμε αναφέρει. Δηλαδή, π.χ. βλέπω ότι από την αρχή που αρχίσαμε μέχρι τώρα, πολλά άρθρα του συντάγματος, του πρώτου, του δεύτερου, του τρίτου, του τέταρτου, μέχρι, όλα. Τώρα, ναι, τα περισσότερα είναι, τα έχουν καταπατήσει οι ίδιοι αυτοί που μας κυβερνάνε. Οι οποίοι είναι και ορκισμένοι να τα προστατεύουν και να τα σέβονται. Έτσι. Καλησπέρα στην Λένα και στον Λάζαρο και στην Ελίζα από το Βέλγιο. Λοιπόν, είναι βασικό πράγμα, δηλαδή όταν αυτοί που ορκίζονται σε αυτό το Σύνταγμα να τηρούν πίστη σε αυτούς τους νόμους του κράτους και στο Σύνταγμα, να μην το τηρούν. Δηλαδή για μένα είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Κοίταξε, έτσι είναι και στο σύνολό τους οι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι αφορά το Σύνταγμα στο οποίο ορκίστηκαν. Αυτό όμως δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Σαφώς και δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί δίνει και άλλο. Ναι, έχουμε πρόβλημα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Τάσο, μισό λεπτό, γιατί έχουμε λίγο ένα πρόβλημα. Ναι. Τώρα θα δω. Ναι, έχουμε ένα πρόβλημα. Μ' ακούς κανονικά εσύ, Εγώ σε ακούω κανονικά. Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα με το ίντερνετ. Τώρα πώς...